Μη συνεργάζεστε, μην πιστεύετε αυτά που ακούτε από τους υποστηρικτές του μνημονίου. Υποστηρίζουν κατοχική κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση παλαιού τύπου. Παίζουμε άλλο παιχνίδι. Παίζουμε NBA τώρα. Άκουσες τι λέει ο Κομπετίτ, κατηγορεί τη γαλλική κυβέρνηση. Και αποκαλύπτει ο άνθρωπος, ναι κυρίες και κύριοι, ότι τον περασμένο Αύγουστο παζάρευε με τον Παπανδρέου η γαλλική κυβέρνηση την πώληση όπλων στην καταχρεωμένη Ελλάδα. Με νέα δάνεια, ενώ ο ευρωπαϊκός άξονας τραπεζών φοβάται ότι θα χάσει τα λεφτά του και η κατοχική κυβέρνηση των Αθηνών τρέχει να εξυπηρετήσει τους τοκογλύφους. Ο Κομπετίτ αποκάλυψε ότι παζαρεύαμε τον Αύγουστο να αγοράσουμε οπλικά συστήματα στη Γαλλία με καινούρια δάνεια. Αυτή η αποκάλυψη του Κομπετίτ δείχνει τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Υποσχεθήκαμε την αγορά όπλων στους Γάλλους και στους Γερμανούς για να πάρουμε τη δόση του δανείου. Την ομιλία του παίζουν όλα τα δίκτυα τηλεόρασης στην Ευρώπη. Και η κυρία Μέρκελ έχει κλείσει και αυτή και πιέζει για νέα οπλικά συστήματα. Το ερώτημα είναι πόσα πρέπει να πάρουμε ακόμη για να ικανοποιηθούν οι διεθνείς στογογλύφοι, τους οποίους εξυπηρετεί με ευλάβεια, προσήλωση, δουλικότητα η κυβέρνηση Παπανδρέου. Πόσα πρέπει να πάρουμε ακόμη? Αυτό λέει και ο Κομπετίτ. Και αφού το λέει ο Κομπετίτ, γιατί βγαίνουν τα κανάλια της Βαρονίας και λένε τι να κάνουμε? Υπάρχει μεγαλύτερος δοσιλογισμός από το να υποθηκεύεις τις επόμενες γενιές? Γιατί υποθηκεύεις όλες τις γενιές των Ελλήνων? Και οι κύριοι συνεχίζουν τη διαχείριση της business του χρέους χωρίς να έχουν το θάρρος να πούνε στην Ευρώπη: μας δανείζατε παράνομα και πέραν των δυνατοτήτων μας, μας υποθηκεύσατε σε συνεργασία με τους δοσιλόγους των Αθηνών. Τώρα μπάστα, γιατί η Ευρωζώνη θα γίνει κόλος. Μπάστα ό,τι λένε οι Ούγγροι και οι άλλοι. Μπάστα λιταρία. Είναι εκπληκτική η αποκάλυψη του Κομπετίτ ότι η κυβέρνηση που ανασχηματίστηκε με τα ίδια ρούχα και τα ίδια πρόσωπα με προσθήκες των κυβερνήσεων Σιμίτη και με όλους τους ομαδάρχες του Πασόκ παζάρευε την αγορά όπλων τον Αύγουστο και έχει υποσχεθεί να αγοράσει όπλα και γι' αυτό παίρνει τη δόση του δανείου. Εκτός αν ο Κομπετίτ και οι άλλοι Βρετανοί και Γάλλοι που τα καταγγέλουν αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο και στις ξένες εφημερίδες και τα δίκτυα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε. Ξέρουμε μόνο εμείς και οι αγορές και οι προπαγανδιστές και τα παπαγαλάκια τα πράσινα των Αθηνών, τα ξεδιάντροπα. Βήμα-βήμα, και ενώ κορυφώνεται το χρέος μας κυρίες και κύριοι, μη σας αποπροσανατολίζουν όσα ακούτε στις τηλεοράσεις. Το χρέος κορυφώνεται. Βγήκανε πάλι οι γνωστοί βαρόνοι των Αθηνών να στηρίξουν με μια καταιγίδα προπαγάνδας την κυβέρνηση του μνημονίου. Γιατί δεν πρέπει να χαθεί η μάσα. Εθίστηκαν εδώ και πολλά χρόνια σε ανεπανάληπτες μάσες. Διαβάζω στην έγκριτη και έγκυρη ελευθεροτυπία χθες. Ο Ρέπας έχει 2,5 δις και ψάχνει άλλα 6,5, λέει, για να αποκτήσει ο Θερμαϊκός 3 υποθαλάσσιες, 2 και 1 που δεν θα είναι υποθαλάσσια. Για να πάρουν οι μεγαλοεργολάδοι 9 δις ευρώ.